Σπιβάκοφ, θα μου επιτρέψετε να πάω στον κύριο Γεννάκη αρχικά στη Χερσόνησο για να μας μεταφέρει τη δική του ιστορία. Κύριε Γεννάκη, θέλω να σταθούμε σε αυτό που βιώσατε τις προηγούμενες ημέρες. Μιλήσαμε και μαζί τηλεφωνικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην πατρίδα σας γίνεται μία εισβολή των Ρώσων. Ξεκινάει ένας αιματηρός πόλεμος και εκεί βρίσκεται η κόρη σας, τα εγγόνια σας, ο γαμπρός σας, ο αδελφός σας και φίλοι και συγγενείς. Και παίρνετε τη γενναία απόφαση να φύγετε από την Κρήτη και τη Χερσόνησο που ζείτε, να πάτε στην Ουκρανία, να μπείτε μέσα στην εμπόλεμη ζώνη για να φέρετε πίσω στην Κρήτη την κόρη σας και τα εγγόνια σας. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε αυτήν την εμπειρία, μια εξαιρετικά επικίνδυνη εμπειρία. Το ξέρετε, 24 Φεβρουαρίου, ακούω πόλεμο. Εγώ είμαι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία, και το πρωί, 5 η ώρα, μένω κοντά στο αεροδρομίο και ακούω πολλή φασαρία, δικό μας αεροπλάνα πετάνε, ανοίγω παράθυρα και βλέπω πετάνε ροκέτες και βλέπω στο αεροδρομίο φωτιά, καπνό, και αστυνομία φωνάζει στο μεγάφωνο να βγείτε από σπίτια, να πάτε στο καταφύγι. Το πρωί, 5 η ώρα, παιδιά, γυναίκες, άντρες, παιδιά κλαίνε. Και μόνο αυτό το είδα. Μετά παίρνω τηλέφωνο και λέει κόρη, και μιλάμε, και η κόρη λέει, εγώ είμαι το ίδιο στο καταφύγι. Και λέω, μάζεψε τα ρούχα και πάμε στο ένα χωριό που μένει γαμπρός. Φτάσαμε στο χωριό, εκεί είναι ήρεμα, ήσυχα, και παίρνω τηλέφωνο, εδώ στην Ελλάδα έχει ελληνικό γραφείο που φέρνει και κόσμος, το λένε Συγκυρίδης Travel. Και κλείσαμε 4 εισιτήρια και λέμε να πάμε. Και φτάσαμε στο ένα πόλι, το λένε Τσερνιβτσί, που είναι κοντά στη σύνορα Ρουμανία. Ο γαμπρός μας φέρνει στον δρόμο, 1000 αυτοκίνητα, 1000 ανθρώπους, 1000. Φτάσαμε μέχρι Μπορούμε. Μετά λέει, αστυνομία, δεν μπορείτε να περάσετε. Και εμείς, εγώ, κόρη, 2 εγγόνια, με τα πόδια 11 χιλιόμετρα περπατήσαμε μέχρι να φτάσουμε στην σύνορα Ουκρανία-Ρουμανία. Εκεί το ίδιο, 1000 κόσμος, παιδιά μικρά, μωρά. Και περιμένουμε περίπου εκεί 5 ώρες μέχρι να περάσουμε σύνορα, και από άλλη μεριά στην Ρουμανία περίμενε ελεηφορείο, και εμείς περίπου 9 η ώρα βράδυ κάτσαμε στο ελεηφορείο και περιμένουμε στο ελεηφορείο, περιμένουμε ανθρώπους που πρέπει το ίδιο να πάνε στην Ελλάδα. Περιμένουμε μέχρι 5 η ώρα το πρωί, και μετά ξεκινήσαμε από 5 η ώρα το πρωί, περάσαμε Ρουμανία, Βουλγαρία, μετά φτάσαμε στην Ελλάδα, και έρχομαι εδώ, αγοράσαμε εισιτήρια και έρχομαι εδώ στο Ηράκλειο. Πίσω πράγματα. Έχουν μείνει ο αδελφός σας και ο γαμπρός σας, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα λόγω της επιστράτευσης που επικρατεί και του πολέμου. Έχετε επικοινωνία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα? Ο γαμπρός δεν μπορεί. Ο γαμπρός τώρα πολεμάει. Ο αδελφός μεγάλος, αυτός έμενε στην Χάρκοβο. Μήπως ακούσετε ένα Χάρκοβο, πόλη είναι η δεύτερη Ρωσή. Μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με τους φοδρούς βομβαρδισμούς. Ναι, αυτός 24 ώρες δεν φύγανε από καταφύγιο. Και τώρα κάνουν ένα διάδρομο και με το τρένο έφτασε
στο δικό μου μέρος, γιατί στο δικό μου μέρος τώρα ήρεμα, μόνο πότε πετάνε τα βόμβες στο αεροδρομίο, ρουκέτες πετάνε στο αεροδρομίο. Ο αδελφός έφυγε. Ο γαμπρός δεν μπορεί, γαμπρός να σε έφερε κοντά στη σύνορα και γύρισε πίσω, δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να φύγει. Αυτή τη στιγμή η οικογένειά σας, η κόρη σας και τα εγγόνια σας είναι σε ασφαλές μέρος, είναι στο δικό σας σπίτι στην Χερσόνησο. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια συμπατριώτες σας που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να φύγουν, έχουν μείνει εκεί, είναι στα καταφύγια, με όλες αυτές τις σκληρές εικόνες που βλέπουμε από τους βομβαρδισμούς. Θέλω να μου πείτε τι μπορεί να βιώνει, τι νιώθει ένας Ουκρανός πολίτης βλέποντας μακριά από τη χώρα του πια, αυτό που συμβαίνει στη δική του πατρίδα. Το ξέρετε, φαίνεται, εμείς ανθρώποι ζούσαμε δύσκολοι, εύκολο ζούσαμε και φτιάξαμε τα σπίτια, μια χαρά. Και τώρα έρχεται Ρώσος, αυτός είπε μία μέρα να πάρει Ουκρανία, αυτός περίμενε. Έχουμε Ρώσους που μένουν στην Ουκρανία και λέει, ο Πούτιν είπε, λέει ο Ρώσοι που μένουν στην Ουκρανία να περιμένουν το ρώσικο φαντάρι. Δεν είναι έτσι τώρα και τα δικό μας το Χάρκοβο είναι το 90% που μιλάνε ρώσικα. Και αυτοί τώρα πήρανε όπλα και πολεμάνε. Δεν, κανείς δεν το θέλει. Ρώσος στρατιώτης Πούτιν, κανείς, τα μικρά παιδιά τώρα φτιάχνουν μολότοφ φτιάχνουν και πετάνε από πίσω στο Ρώσο. Δεν, κανείς δεν το θέλει. Πολύ δύσκολη έχουμε κατάσταση. Το Μαριούπολ, Ουκρανία ζητάει πολλές μέρες να κάνουν διάδρομο, να βγουν ανθρώποι, παιδιά, γυναίκες, μεγάλες ανθρώπες. Σήμερα Πούτιν λέει ναι, αύριο πάλι βάζει βόμβες, πάλι βάζει και δεν κάνουν πράγμα. Εκεί είναι καταστροφή. Ανθρώποι δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Και ζητάνε Ουκρανοί, λέει, να το βγάλουμε μόνο να κάνουμε διάδρομο, να φύγουν οι ανθρώποι. Και μέχρι τώρα δεν μπορούν να κάνουν, δεν ξέρω. Το γεγονός ότι σήμερα αποφασίστηκε να φτιαχτούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι μόνο προς τη Ρωσία και προς τη Λευκορωσία. Τι σημαίνει για έναν Ουκρανό αυτό που θέλει να φύγει από τον εφιάλτη του πολέμου? Ουκρανοί από την Ρωσία, από την Λευκορωσία. Τώρα λένε ότι ακούω είδηση, ακούω τα νέα και το Λευκορωσία να πάνε φαντάρι, να πάνε να πολεμάει στην Ουκρανία. Να δούμε τι να γίνεται. Μάλιστα. Θέλω να πάω στον κύριο Σπιβάκοβ. Κύριε Σπιβάκοβ, σας έχουμε δει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες να κατεβαίνετε στο δρόμο με συμπατριώτες σας. Είστε ένας άνθρωπος που τα τελευταία 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ζείτε στην Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά σας που είστε όλοι Ουκρανοί. Το ίδιο ερώτημα, τι βιώνει ένας Ουκρανός που βλέπει μακριά από την πατρίδα του αυτές τις εικόνες? Νομίζω ότι το ίδιο που θα βίωνε και ένας Έλληνας και ένας Ρώσος και Ιαπωνέζος. Φόβο, τρόμο, αγριεύει, σκέφτεται πώς να βοηθήσει και δεν βρίσκει. Γίνεται φίλος με τους ανθρώπους που χθες προχθές μπορεί να μην γνωρίζανε καθόλου ένας τον άλλον. Δημιουργούν μια κοινή δουλειά οι ανθρώποι, η οποία τους ενώνει, γιατί μόνο δουλεύοντας και κάνοντας κάτι και πιστεύεις ότι αυτό το κάτι θα είναι χρήσιμο. Κάνοντας κάτι χρήσιμο, βοηθώντας τουλάχιστον κάπως, δεν έχεις χρόνο να φοβάσαι και δεν έχεις χρόνο να σκέφτεσαι κάτι κακό. Νομίζω κάτι τέτοιο νιώθει ένας Ουκρανός.
Αυτή τη στιγμή, να υποθέσω ότι έχετε και δικούς σας ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω στην Ουκρανία. Υπάρχει επικοινωνία, πώς επικοινωνείτε μαζί τους, τι είναι αυτό που τους λέτε, τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι ίδιοι? Υπάρχουν κάποιοι φίλοι συγγενείς που είναι καθαροί Ουκρανοί και είναι σε μέρος της Ουκρανίας που υπάρχει ακόμα τηλεφωνία και μπορούμε να μιλήσουμε κάθε μέρα, και κάποιοι κρύβονται και βγαίνουν μια στις 2-3 μέρες από τα καταφύγια για να βρούνε νερό, φαΐ, και κανείς δεν το σκέφτηκε τότε, αλλά το πιο σημαντικό να βρούνε πού να φορτίσουν κινητό τηλέφωνο. Mm-hmm. Γιατί από κινητό τηλέφωνο λαμβάνεις πληροφορίες από το κράτος, από την κυβέρνηση, από την αστυνομία, τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Οπότε η επικοινωνία, πληροφορία, τώρα καταλάβαμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους ανθρώπους από νερό και από φάρμακο και από φαΐ. Γιατί νερό και φάρμακο και φαΐ οι ανθρώποι μοιράζουν μεταξύ τους. Ενώ το ρεύμα για να φορτώσεις κινητό δεν. Κάποιοι άλλοι είναι μισή Ουκρανοί, μισή Έλληνες, όπως είμαι και εγώ. Η μάνα μου είναι από χωριό Γιάλτα. Είναι 30 χιλιόμετρα από τη Μαριούπολη και εκεί οι ανθρώποι είναι σχεδόν όλοι ρωσόφωνοι και έχουν ελληνικές ρίζες. Υπάρχουν εκεί κάποιοι και κάτι Εβραίοι και κάτι Αρμένοι και Γεωργιανοί και Ουγγαροί. Δεν είναι μόνο Ουκρανοί εκεί πέρα. Mm-hmm. Όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, στο Χάρκοβο μένουν σχεδόν όλοι ρωσόφωνοι. Δεν είναι μόνο ρωσόφωνοι, είναι Ρώσοι. Απλά δεν έχει να κάνει τι εθνικότητα είσαι εσύ. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που πριν 30 χρόνια ξεκίνησε να κατευθύνεται στη δημοκρατία. Ειδικά εγώ που, όπως είπατε εσείς, είμαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και βλέπω πώς είναι η δημοκρατία και πώς πρέπει να είναι η δημοκρατία σε μια δημοκρατική χώρα και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν το όνειρο όλων μας στα τελευταία 30 χρόνια να γίνει και η Ουκρανία έτσι. Γιατί έχουμε ωραίο παράδειγμα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης και προσωπική εμπειρία από την Ελλάδα που είναι και πρωτεύουσα της. Τη δημοκρατία. Ναι, ναι. Και φαντάσου τώρα, εσύ να κτίζεις κάτι, να φτιάχνεις κάτι 30 χρόνια, πέτρα με πέτρα, καθένας όπως μπορούσε. Κάποιος οικονομικός, κάποιος στο πανεπιστήμιο, κάποιος στην οικοδομή, κάποιος άλλος κάνοντας κάτι άλλο. Αλλά όλοι μαζί εμείς κτίζαμε κάτι σοβαρό. Κτίζαμε την δημοκρατία μας και την νορμάλ χώρα μας. Και μια στιγμή, μέσα σε μια νύχτα, με κάτι βόμβες και με κάτι αεροπλάνα, για κάποιους άγνωστους λόγους, ένας άνθρωπος, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε και εμείς απλοί ανθρώποι που δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, τώρα και εμείς ξεκινάμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν απόφαση της Ρωσίας και του ρώσικου λαού. Ένας το αποφάσισε, δεν ρώτησε τους δικούς του, δεν ρώτησε κανένα και χάλασε μέσα σε μια νύχτα. Αναφέρεσαι στον Πούτιν, να υποθέσω. Ναι, ναι. Αυτό που στέλνετε σαν μήνυμα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά, εσείς οι Ουκρανοί με τους Ρώσους πολίτες, με τον Ρώσικο λαό, δεν έχετε να μοιράσετε κάτι. Και βλέποντας και πολλούς από τους συμπατριώτες σας που δοκιμάζονται στις εμπόλεμες ζώνες, προσωποποιούν την κατηγορία στον Βλαντιμίρ Πούτιν και την απόφασή του να καταλάβει την Ουκρανία. Ναι, σίγουρα, γιατί οι Ουκρανοί είναι αγρότες, είναι καλοί έμποροι, είναι καλοί εργάτες, δουλεύουν καλά στις οικοδομές. Εμάς μας αρέσει business, δεν μας αρέσει πόλεμο. Δεν είχαμε ποτέ εμείς κανένα πρόεδρο εκεί που να ήταν και γκεμπίστας ή να ήταν στρατηγός και να του αρέσουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω να το εξηγήσω έξυπνα. Το καταλαβαίνουμε. Εμείς θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπορεί σε ένα μήνα, μπορεί σε ένα χρόνο, δεν ξέρω. Και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη χώρα μας ξανά από την αρχή. Όλα τα κτίρια, όλες τις γέφυρες.
Και όλοι οι Ρώσοι που είναι σύνορα γύρω-γύρω πρέπει να είναι φίλοι μας και είναι φίλοι μας. Γιατί έχουμε καλά εμπόρια, μάλλον είχαμε μέχρι πριν 12 μέρες. Ο κάθε ένας Ρώσος άνθρωπος, μα όχι μόνο και απλός πολίτης, μα ο κάθε ένας Ρώσος στρατιώτης και στρατιώτης να είναι, είναι φίλος μας μέχρι να μην προσπεράσει τα σύνορα με όπλα στα χέρια, χωρίς να τον καλέσουμε. Οπότε είναι φίλος μας μέχρι να περάσει τα σύνορα. Μόλις περνάει τα σύνορα μας, οτιδήποτε στρατιώτες οπλισμένος, μην καλεσμένος και να ήταν, είτε να ήταν Ρώσος, είτε να ήταν Μογγόλος, εκεί αυτόματα γίνεται εχθρός. Και αφού δεν θέλουν οι άνθρωποι εκεί να πεθάνουν, αναγκαστικά τους εχθρούς τους σκοτώνουν. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Γενάγκη, για να σας αποδεσμεύσω. Περιγράψτε μας λίγο το πώς νιώθουν η κόρη σας, τα εγγόνια σας, σε μία χώρα, στην πατρίδα μας, εδώ στην Ελλάδα, που πια δεν έχουν την αγωνία από τις σιρήνες, τους βομβαρδισμούς και αυτό που βιώνανε στην Ουκρανία. Και να υποθέσω ότι ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Βεβαίως, τώρα εγγόνια και κόρια, η κόρη μου ηρεμήσανε. Ηρεμήσανε γιατί ο μικρός, ο εγγονής, 8 χρονών, αν πετάει αεροπλάνο και ρωτάει, παππού, δικό μας είναι ουκρανικό αεροπλάνο. Τώρα είναι καλά, τώρα ηρεμήθηκε, κάποια στιγμή, αν να τελειώνει το πόλεμο, να γυρίσουν πίσω. Να γυρίσουν πίσω τα παιδιά στο σχολείο, η κόρη πάει να πάει στη δουλειά, κάποια στιγμή να γυρίσουν, μόνο να ηρεμήσουν εκεί πέρα. Τώρα δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, να περιμένουν. Σ' αρέσει η Ελλάδα. Η κόρη μου και τα παιδιά δεν είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα. Βεβαίως. Αυτοί κάνουν διακοπές παλιά, και πέρυσι και πρόπερσι κάνουν διακοπές. Πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό στην... που λέτε, ότι ο εγγονός σας ακούει αεροπλάνο εδώ στην Ελλάδα και του έχει μείνει σαν ήχος, αν και εδώ ισχύει πόλεμος, επικρατεί πόλεμος, και σας ρωτάει αν είναι ουκρανικό το αεροσκάφος. Ναι, αν είναι ουκρανικό, και ρωτάει, δεν είναι το ρώσικο, λέει, το αεροπλάνο. Έτσι τώρα φοβάται το παιδί 8 χρονών, 8 χρονών καταλαβαίνει, ρωτάει, μέχρι τώρα ρωτάει ποιανού είναι το αεροπλάνο. Αν και μπορούσαν, εγώ απαντάω, δεν έχουμε. Αν μπορούσαν να σας ακούσουν οι συμπατριώτες σας, τι θα θέλατε να τους πείτε απόψε? Για το πατριώτες, βεβαίως, τώρα είναι μεγάλοι, έχουν άγχος, φύγανε 1 εκατομμύριο κόσμος, φύγανε από την Ουκρανία, από τη σμεριά Ρωσία, Βόρεια, Νότια, Οδέσσα, Χάρκιβ, από εκεί φύγανε, θέλω να κρατήσουν τα χέρια, να έχουν δύναμη, να έχουν κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό το, να τελειώνει πόλεμο κάποια στιγμή. Στον Πούτιν τι θα θέλατε να πείτε? Ο Πούτιν είναι, το διάβολος είναι. Ο Πούτιν πρέπει να φύγει, και το Ρώσοι πρέπει να φτιάξουν το Πούτιν. Κανείς άλλος, μόνο το Ρώσος, γιατί και Ρώσοι έχουν άγχος, και Ρώσοι έχουν προβλήματα με οικονομία, και Ρώσοι, το Ρώσοι πρέπει να το φτιάξουν. Μάλιστα. Να ηρεμήσει αυτός άνθρωπος, αυτός ποτέ δεν να ηρεμήσει. Έτσι είναι. Κύριε Γενάγκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή δύναμη. Παρακαλώ.